Θα σας συζητήσουμε με τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξανδρίδη. Από Θεσσαλονίκη το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Και σε εσάς και στους αγράδια σας. Είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, πολύ καλά. Καλημέρα, Κωστά μου. Καλά, ωραία. Είμαι εδώ στο ΕΣΕΝ, όπως είπαμε πιο μπροστά. Είναι για δύο συμπόδιες στις ακαδημίες στις εργαζόμενες που έχουμε, το έχουμε κάνει εδώ και 4-5 χρόνια. Ξεκινάμε σχεδόν πάλι από την αρχή. Εντάξει, είναι ωραία το να δημιουργείς. Ναι, δεν σας ακούω. Επιθεώρηση ακαδημιών, τακτική επιθεώρηση ακαδημιών. Όχι, είναι μία επίσκεψη γιατί λόγω του κορονοϊού στον 1,5 χρόνο όλα πήγανε πίσω και τώρα προσπαθούμε ξανά να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους στη Γερμανία για να βρεθούμε από κοντά και να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα. Υπάρχει μια διάθεση, υπάρχει από τους ανθρώπους εδώ, τους ομογενείς και νομίζω ότι αυτή είναι η σημαία και το κέρδος στην Ευρώπη. Τα παιδιά των ακαδημιών αυτών, και Αλεξανδρίδη, είναι αποκλειστικά Ελληνόπουλα ή έχουμε και παιδιά από τη Γερμανία? Έχουμε και παιδιά από τη Γερμανία σχεδόν από όλες τις φυλές. Δεν έχουμε ρατσιστικά πράγματα, όχι. Είναι για όλα τα παιδιά τα οποία έχουν διάθεση να προπονηθούν να παίξουν ποδόσφαιρο, όπως όλες οι ακαδημίες φυσικά. Γιατί όπως γνωρίζετε στη Γερμανία δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και... και οι Ιταλοί, είναι και οι Τούρκοι, είναι και οι Αλβανοί, είναι πάρα πολλοί. Είναι Νιγηριανοί, τα πάντα. Απλώς φαντάζομαι για τα Ελληνόπουλα είναι κάτι... Ναι, ναι. Έχει πάρα πολλά Ελληνόπουλα και εδώ. Έχει πάρα πολλά Ελληνόπουλα και καλούς παίχτες. Το θέμα είναι πώς θα το προσεγγίσεις, πώς θα το... δημιουργήσεις ένα καλό κλίμα, θετικό κλίμα, αν βγει κάτι καλό, να έχουμε τον πρώτο λόγο. Να μπορούμε να έχουμε τον πρώτο λόγο σε αυτά τα παιδιά. Κύριε Αλεξανδρίδη, τι οδήγησε τους, τους βετεράνους του ΠΑΟΚ, τους παλεμάχους, να βγάλουν την ανακοίνωση αυτή? Μα γιατί αυτά που είπε ο κύριος Γούναρης, στο χρόνο που τα είπε, και είπε και πολλά ψέματα, γιατί και εγώ έχω ζήσει στον ΠΑΟΚ από το 1973 στον ΠΑΟΚ, και όλοι οι άλλοι βετεράνοι συνάδελφοί του, νομίζω ότι δεν αρμόζει. Και πιστεύω ότι είναι ανάξιο να ασχολούμαστε με ένα τέτοιο για τον ΠΑΟΚ και την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Γιατί όλα αυτά πιστεύω ότι γίνανε με έναν δόλο για να χαλάσει μια ηρεμία στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος αυτό το τελευταίο καιρό έχει τα προβλήματά του, τα εσωτερικά. Έγινε αυτό το ατυχές γεγονός που οποίο το καταδικάζουμε ο κάθε υγιής φυλάς, ο κάθε υγιής άνθρωπος και ο θάνατος του νεαρού παιδιού, το οποίο βλέπετε όλα αυτά είναι μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στις βάρος της οικογένειάς μας. Οπότε έρχεται ένας άνθρωπος μετά από χρόνια, ξαναεμφανίζεται για να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα τα οποία και δεν είναι η αλήθεια. Αν ήταν αλήθεια, είχε το θάρρος, μπορούσε να τα δει στον χρόνο που έπαιρνε. Και μάλιστα έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι και από τη ζωή αυτά που λέει, και οπότε δεν μπορείς να τα. Αλλά έχουμε εμείς που έχουμε ζήσει και ξέρουμε ποιος είναι, μπορούμε να απαντήσουμε. Και γι' αυτό είναι και ο Σύλλογος Βετεράνων. Ο Σύλλογος Βετεράνων παντού είναι μπροστάρης, δεν είναι μόνο για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Έχουμε προσωπικό της στην οικογένεια των βετεράνων του ΠΑΚ. Όχι, σίγουρα δεν είναι κάτι ότι. Όχι μόνο για αυτό. Ο Σύλλογος Βετεράνων δεν είναι μόνο να ασχοληθεί με τον κύριο Γκούρ ή με οποιοδήποτε. Αλλά πρέπει να βάλει κάποιους ανθρώπους όταν είναι μέσα. Προέρχονται να τους βάζουν στη θέση τους. Και να ακούει ο κόσμος, γιατί τα νεαρά παιδιά δεν ξέρουν την ιστορία του ΠΑΚ, ποιος ήταν, τι είναι και ο καθένας. Για τον καθένα μας μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο αυτόν. Λέω για τον καθένα μας. Πρέπει όταν είναι κάτι το οποίο είναι κατά της οικογένειας του ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι πρέπει να παίρνει θέση ο Σύλλογος, πρέπει να παίρνει μια θέση. Και έχει πάρει και σε όλα τα θέματα τα οποία είναι σοβαρά και χρήζουν μια απάντηση, νομίζω ότι έχει πάρει και παίρνει πάντα. Ναι. Είπατε ότι ο χρόνος δεν είναι τυχαίος που επέλεξε να μιλήσει και να πει όσα είπε. Φυσικά πάντα αυτή ήταν η στάση του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Απέχθεια, με απέχθεια. Ναι, σίγουρα. Και αυτά που λέει, αυτά είναι ψέματα, εντάξει. Εμείς σαν Σύλλογος Βετεράνων κρίναμε ότι δεν αξίζει να είναι, πριν 10 χρόνια, ότι δεν αξίζει να είναι στο Σύλλογό μας, στον Σύλλογο Βετεράνων. Από εκεί μετά, όταν θέλεις να πας σε ένα γήπεδο, πηγαίνεις. Εγώ αν θέλω να πάω σε ένα γήπεδο, μπορώ να πάω σε παιδί μου, δεν μου το απαγορεύει κανένας. Το χειρότερο ή το πιο δύσκολο είναι να κόψεις ένα εισιτήριο. Νομίζω ότι αν αγαπάς κάτι, κάποιες θα βγεις θυσίες. Τόσα λεφτά έχουμε πάρει από τον ΠΑΟΚ ή από το ποδόσφαιρο. Έδωσε και 10 ευρώ ή 50 ευρώ να δεις ένα παιχνίδι. Μα λέει ψέματα. Το απαγόρευσαν την είσοδο, λέει.
Του απαγόρευσαν την είσοδο στην Τούμπα, λέει, από την εποχή Σαββίδη. Στη φιέστα του Ντάμπλ δεν ήταν εκεί. Κακός για μένα. Αλλά τώρα να μην ανοίξουμε άλλο θέμα. Άλλο. Το κακός δεν θέλω να ανοίξουμε, γιατί ο καθένας έχει μια ιστορία. Όταν είναι, έχει πάει μέρος, έχει πάει στη φανέλα, αλλά είτε μία φορά, είτε 200-300 φορές όπω διαλαβεί, πιστεύω αξίζει και πρέπει να είναι. Αλλά καλά, εντάξει, κάποιο που φόρεσε τη φανέλα δεν σημαίνει τίποτα, Κυριακό. Το φόρεσε τη φανέλα μιας ομάδας και έχει καταφερθεί χίλιες φορές κατά μιας ομάδας, τι σημαίνει δηλαδή. Όχι, εγώ λέω πρέπει να σέβεται και μια φορά είτε 100 το σωματείο το οποίο φόρεσε αυτή τη φανέλα. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να βγει ο καθένας και να κατηγορεί το σύλλογο, και ειδικά όταν λες ότι έχει υπηρετήσει και έχει αγαπήσει αυτό το σύλλογο. Εγώ πιστεύω ότι πολύ ασχοληθήκα με αυτόν τον κύριο. Έτσι, πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τα χρόνια τα τελευταία που λέει ότι τον απαγόρεψε ο κ. Σαββίδης, τον απαγόρεψε. Όπως είδατε και πιο μπροστά στη Φιέστα ήταν μαζί με άλλους συμπαίκτες του. Έτσι. Από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Άμα να μην πάμε στα πιο μπροστά, γιατί θα ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο κύκλο. Θυμάμαι πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να τα πούμε στον αέρα, αυτά είναι της οικογένειας. Που πρέπει να τα μάθουν όμως κάποιοι που διοικούν τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο καθένας. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα μάθει ο κ. Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης πρέπει να ενημερωθεί για κάποια πράγματα από κάποια πρόσωπα τα οποία παίξαν ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά, Στρίπε, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να ρωτήσεις για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι και του χρόνου που αφιερώσαμε είναι. Μεγάλος, είναι πολύς. Όχι, εγώ θα ήθελα τον κύριο Αλεξανδρίδη ένα γενικότερο σχόλιο. Αν ήθελε ένα γενικότερο σχόλιο για αυτά που αντιλαμβάνεται, γιατί είναι κομμάτι μεγάλο του ΠΑΟΚ ο κύριος Αλεξανδρίδης, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής γενικότερα, πρωταθλητής Ελλάδος και με τις ακαδημίες πριν αναβαθμιστούν πολύ στην εποχή Ζαγοράκη και Σαββίδη. Ένα σχόλιο, κύριε Αλεξανδρίδη, αν θέλετε γενικότερα. Σε δύσκολες. Υπάρχει συντονισμένος πόλεμος κατά του Ιβάν Σαββίδη, αλλά νομίζω και κατά του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο ο Ιβάν Σαββίδης. Τον ΠΑΟΚ τον αφήνουν να παίξουν. Ή χτυπάνε τον ΠΑΟΚ για να χτυπήσουν τον Ιβάν Σαββίδη. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Και τα δύο μαζί πάει. Εγώ πιστεύω ότι έχει ταυτιστεί ο κ. Σαββίδης με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια έννοια. Έχει δώσει τον εαυτό του. Εντάξει, ο κορονοϊός μας δεν τον επιτρέπει να έχει μια φυσική παρουσία στην ομάδα. Από εκεί και μετά όμως ότι αυτό το διάστημα βλέπουμε μια συντονισμένη επίθεση από τα μέσα των Αθηνών. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι γλάστες στο ελληνικό ποδόσφαιρο να βγαίνουν και να μιλάνε. Να μιλάνε πάντα κατά του ΠΑΟ, κατά της οικογένειας του κ. Σαββίδη. Και βλέπουμε και ακόμα και ανθρώπους μέσα από την πόλη μας να καταφέρονται κατά του κ. Σαββίδη. Γιατί δεν έχουν μάθει να ψώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε ψευδή πράγματα, απέναντι σε ανθρώπους που βοηθάνε τη Βόρεια Ελλάδα, την Θεσσαλονίκη και αυτά. Και ένας από αυτούς, και πιστεύω ότι στα τελευταία χρόνια είναι ο κ. Σαββίδης. Όχι γιατί είναι στον ΠΑΟ, δεν το λιβάνιζω. Λέμε την πραγματικότητα. Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Δυστυχώς υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από την Αθήνα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει γιγαντωθεί. Ο κ. Σαββίδης έχει κάνει τις. Και με ψέματα, τις επενδύσεις στη Βόρεια. Επίσης, δηλαδή, έχει κάνει τις επενδύσεις του. Υπάρχει μια. Εκεί πρέπει να προσέξουμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς, σαν πρώτα σαν φύλακτη του ΠΑΟΚ, σαν φίλοι του ΠΑΟΚ, σαν εργάτες του ΠΑΟΚ, αλλά και σαν Θεσσαλονίκη, σαν Βόρειο, δηλαδή, πρέπει να προσέξουμε αυτό το πράγμα να το στηρίξουμε. Για να μην πέφτει, γιατί όλα βλέπετε ό,τι και να γίνει θα φορτωθούν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον κύριο Σαββίδη. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό αντιλαμβάνομαι. Καλά, αυτό αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν υπάρχει διαφορετική, μπορεί να υπάρξει διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τότε που ο ΠΑΟΚ κερδίζει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, έχουμε. Υπάρχει μία λύσα μέχρι και για το ενδεχόμενο εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο υπεύθυνος είναι ένας, έχει ονοματεπώνυμο, το ξέρουμε ποιος είναι. Βέβαια, ποιος θα ήταν, εγώ ή εσείς? Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ σήμερα αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο. Θα τον χαρακτήριζα, αν συμφωνεί και ο Στέργιος, άγνωστο Χ, γιατί και αλλαγές πολλές έχει και πολύ καιρό έχει να δώσει επίσημο παιχνίδι. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα είναι μια άγνωστη ομάδα, αλλά αυτές οι ομάδες από Σκανδιναβία είναι ομάδες οι οποίες τρέχουν, είναι αγωνιστικότατες,
όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε παίξει αντίπαλοι και βλέπουμε ότι έχουν πάντα την αγωνιστικότητα μέσα τους. Θέλει προσοχή, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υποδεινήσει κανέναν αντίπαλο και ειδικά την περίοδο αυτή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μια καλύτερη ποιότητα παικτών, καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να παίξεις, να τρέξεις, να αγωνιστείς και να πάρεις ένα αποτέλεσμα που να σου δίνει τη δική μας την πρόκληση. Πιστεύω ότι με τέτοιους αντιπάλους πρέπει να πάρουμε την πρόκληση. Δεν υπάρχει το άγνωστο. Το άγνωστο είμαστε, εξαρτάται από εμάς. Αυτό θέλω να πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Πώς θα εμφανιστεί σήμερα το μάτι. Ναι. Ναι. Στέργιο. Στο κομμάτι το αγωνιστικό, κύριε Αλεξανδρίδη, από τον καταστροφικό Νοέμβριο και Δεκέμβριο, τι ήταν αυτό που άλλαξε ο προπονητής, πιστεύετε, και βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ να έχει να αιτηθεί 14 μάτς και να έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες σε αυτά τα παιχνίδια? Είναι η άμυνα, η επίθεση, είναι η μεσαία γραμμή? Όχι, είναι γενικά συνολικά. Βλέπουμε ότι την προηγούμενη θητεία του κ. Βεσχέσου η άμυνα ήταν πιο καλή, δεν έτρωγε εύκολα γκολ. Φέτος στην αρχή βλέπαμε ότι τρώγαμε πολύ εύκολα γκολ. Έχουμε μια καλή επίθεση, καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Άρα είναι συλλογικό, δεν είναι θέμα επίθεσης ή άμεσης, θέμα λειτουργίας όλης της ομάδας. Πιστεύω όσο περνάει ο καιρός, όλοι περνάει ο καιρός, η ομάδα δένεται περισσότερο. Κάποιους παίκτες πίστεψε περισσότερο, τους έδωσε ευκαιρία, την αρπάξαμε, αφισβητήσαμε κάποιους παίκτες, τώρα βλέπετε αλλάξαμε όλη την άποψή μας για αυτούς. Νομίζω ότι ο κάθε παίκτης που έρχεται καινούριος θέλει το χρόνο του, θέλει να δεχτεί. Γιατί είναι μια καινούρια ομάδα, ασχετά αν ο προπονητής γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, αλλά από εκεί και μετά κάθε χρόνος είναι και διαφορετικός. Νέοι παίκτες, μπορεί να πιστεύουμε πάρα πολύ σε κάποιους, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Τι να κάνουμε, είναι το λέω δυστυχώς. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχει ηλικία κάποιων παίκτων που μεγαλώσανε. Νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο του. Ήθελε χρόνο. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο σημείο της φετινής χρονιάς, αυτή την εποχή ο ΠΑΟΚ. Αυτή την εποχή. Ναι, βλέπουμε ότι αυτό που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ στην βαθμολογία φέτος είναι στην αρχή που χάσαμε κάποιους βαθμούς που πιστεύω θα ξαναχαθούν ποτέ μέσα στην Τούμπα. Δύσκολα να χαθούν δηλαδή. Αυτό με τις ομάδες που τις χάσαμε. Ήταν αρχή. Έπρεπε να ξαναβρεθούν ομάδα και προπονητής, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν απλό. Ξαναστήνεται η ομάδα από την αρχή. Απλά, ας πούμε, εκείνο το παιχνίδι του Βόλου, εντάξει, δεν χωνεύεται. Φυσικά, του Βόλου, ακόμα και με τα Γιάννα, που χάσαμε με τα Γιάννα. Μπορεί να μην αξίζαμε την νίκη, αλλά δεν αξίζαμε και την ήττα. Με αυτή την έννοια το λέω. Με τα Γιάννα στο 90, δηλαδή μια λούφα, ένα κακό... μια κακή απόκρουση, βλέπετε, αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι όμως, έτσι, προς Θεού, το ποδόσφαιρο είναι η έκπληξη, υπάρχουν όλοι οι παράγοντες μέσα για να πάρεις ή να χάσεις ένα παιχνίδι. Όπως κάποιες στιγμές ευνοεί, κάποιες φορές αδικεί η μπάλα. Γι' αυτό είναι και το πιο ωραίο άθλημα στον κόσμο. Το θέμα είναι να είσαι αγωνιστικός, να ενθουσιάζεις τον κόσμο σου ή τους ανθρώπους της ομάδας με την αγωνιστικότητά σου, με την απόδοσή σου. Και μετά όλα τα άλλα θα έχουν. Όταν θα υπάρχει ηρεμία μέσα στην ομάδα, πιστεύω ότι όλα θα έρθουν. Και η ηρεμία και από εμάς όλους γύρω-γύρω από την ομάδα. Αυτό εννοώ. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, μην στην πρώτη ήττα βγαίνουμε και καταδικάζουμε και κατηγορούμε και κάνουμε. Εντάξει. Και στην πρώτη νίκη, μόλις κερδίζει η ομάδα, είμαστε όλοι κοντά. Πρέπει να είμαστε κοντά πάντα. Και σιγά-σιγά και αυτοί που είναι είτε είναι προπονητής είτε διοίκηση, θα πάρει τις σωστές αποφάσεις στον χρόνο που πρέπει να τις πάρει. Αυτή τη στιγμή είμαστε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αυτούς τους ποδοσφαιριστές πρέπει να τους στηρίξουμε μέχρι το τέλος της περίοδου. Από εκεί μετά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις. Σωστό. 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 Τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι ολοκληρώνοντας για το σημερινό παιχνίδι? Μάλλον να ρωτήσω εγώ κάτι και να ολοκληρώσω. Με τις μεταγραφές, με τις προσθήκες που έκανε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή την επιστροφή Τζαμπά, την προσθήκη Τσόλακ, την επιστροφή Τσόλακ, Σάστρε και Σοάρες, συν την προσθήκη στην εξίσωση του Τσιγκάρα, του Λίρατζη, του Μητρίτσα, μπορεί να ανταποκριθεί στις τρεις διοργανώσεις, Κυριάκο, που έχει μπροστά του?
Φυσικά μπορεί. Εγώ τα βλέπετε αυτή τη στιγμή που είπατε 7-8 ονόματα. Είναι μια εντεκάδα κατά κάποιο τρόπο. Και είναι παιδιά τα οποία και ειδικά τα δύο τα παιδιά και ο Λιράκης και ο Τσιγάρας δηλώσαν παρόν. Όπως και ο Μητρίτσα δηλώσε παρόν, όπως και οι άλλοι παίκτες. Αυτό λέμε. Θέλουμε εμπιστοσύνη. Εγώ και μετά η δουλειά του προπονητή είναι αυτούς εδώ να τους έχει όλους ζεστούς. Αυτή την έννοια. Άρα έχει περισσότερες επιλογές. Τους έχει φέρει κοντά στην ομάδα. Όταν ο κάθε ποδοσφαιριστής μπαίνει και δίνει το 100%, εγώ αυτό που χαίρομαι περισσότερο ειλικρινά λέω βλέποντας το ΣΒΑΜ πέρυσι ήταν από τους καλούς παίκτες και βασικότατος, φέτος όταν μπαίνει η αλλαγή, στο 10 λεπτά, 1, 20 λεπτό, 5 λεπτά, μπαίνει με πάθος και με διάθεση να προσφέρει. Γιατί μπορεί να χάσει να κερδίσει ένα μάτς με τα 5 λεπτά που θα μπει ένας παίκτης. Και βλέπουμε ότι και μέσα στην ΑΕΚ κερδίσαμε ένα παιχνίδι, μια πρόκριση στο 94-96. Έτσι, άρα όλοι είναι σημαντικοί, είτε παίζεις 5 λεπτά, είτε παίζεις 90 λεπτά. Πρέπει να νιώθεις σημαντικός και είσαι σημαντικός. Αυτό θέλω να πω. Κάτι τελευταίο και από μένα. Ποια άλλα παιχνίδια θυμάστε, κύριε Αλεξανδρίδη, εκτός από τα παιχνίδια με την Νάπολη, που τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ευρωπαϊκά. Εντάξει, με την Μπάγκερ Μονάχου, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Υπάρχουν, εντάξει, αλλά τότε ήταν εντελώς διαφορετική. Τέτοια ήταν μία και έξω τα παιχνίδια, νοκάουτ, και όταν παίζεις με μεγαθύρια της Ευρώπης, η τύχη ήταν, δηλαδή το να πάρεις μία πρόκληση ήταν περιορισμένα. Βλέπεις δύο φορές απέναντι αποκλειστήκαμε, την άλλη φορά στα μάτια τους κοιτάξαμε. Άλλες φορές είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες, ασχετά αν δεν έπαιζα εγώ, ήταν με την Arsenal, με την. Τι να πω, δηλαδή τι να προτεθεί. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, έχει μια πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που μπορεί, που πρέπει να δώσει βαρύτητα και σε αυτό το θεσμό. Για να γίνουμε να μεγαλώσουμε το κλαμπ. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχοντας τον ιδιοκτήτη που δεν υπάρχει πρόβλημα το οικονομικό, όταν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, έχεις τον κόσμο σου. Αν κάνουμε και το καινούργιο γήπεδο κάποια στιγμή, αν το κάνουμε, πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι υπέρ του συλλόγου. Μεγαλώνουν το σύλλογο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου και καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Πού θα δεις το παιχνίδι? Ευχαριστώ πολύ. Στην Κολονία, σήμερα σε ένα φίλο Παοξή. Καλά, εσύ τι άλλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία να έχει η ομάδα μας. Καλό μεσημέρι.